θυμάμαι με έναν ορισμό, έχουμε έναν διανυσματικό χώρο και παίρνουμε τα στοιχεία α1, α2, αλφα-κ του διανυσματικού χώρου λέγονται γραμμικά ανεξάρτητα παίρνουμε λοιπόν, έχουμε ένα διανυσματικό χώρο, είπαμε τον ορισμό την προηγούμενη φορά και διάφορα παραδείγματα και παίρνουμε κάπα το πλήθος με περασμένα στοιχεία του χώρου. Αυτά θα ονομάζονται γραμμικά ανεξάρτητα εάν η σχέση λάμδα 1 α 1 συν λάμδα 2 α 2 συν λάμδα κ α κ ίσο με το μηδενικό στοιχείο του χώρου, όπου τα λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα κ είναι αριθμοί, συνεπάγεται αναγκαστικά, είναι περιττό τώρα το αναγκαστικά στα μαθηματικά, άμα λέμε συνεπάγεται, συνεπάγεται, αλλά να το τονίσουμε ότι λάμδα 1 ίσον λάμδα 2 ίσον λάμδα κ ίσον με το 0, με τον αριθμό 0. Κάνουμε τώρα πολλά παραδείγματα για να το καταλάβετε. Παραδείγματα. Ο διανυσματικός χώρος V που συζητάμε τώρα είναι ο αρτετράγωνο. Ο αρτετράγωνο είναι το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών και πώς γίνονται οι πράξεις, μέσα εδώ να σας υπερπηλήσω, ένας διανυσματικός χώρος είναι ένα σύνολο που έχει δύο πράξεις, μία εσωτερική, τα θυμόσαστε, και μία εξωτερική. Οι πράξεις, για υπερθύμηση πράξεων, έτσι, υπερθύμηση, α, β, συν γ, δ, οι πράξεις των α τετράγωνο γίνονται κατασυνταγμένες, όπως λέμε, α συν γ, β συν δ. Και λάμδα α, β, ίσως λάμδα α, λάμδα β. Να εξεταστεί εάν τα πες μου δύο αριθμούς, πώς είναι το μικρό σου? Μαρία. Μαρία, δύο αριθμούς. Είναι τρία. Θα μας κάνεις τη ζωή δύσκολη. Για πες μας δύο αριθμούς. Πέντε. Τώρα στη θέση του α, κοιτάξτε, δείτε τον ορισμό. Το β είναι ένας οποιοσδήποτε διανυσματικός χώρος. Τώρα στο παράδειγμά μας είναι το α τετράγωνο. Έτσι. Τα α1, α2, αλφα-κ είναι στοιχεία του β. Το α1 στην περίπτωσή μας είναι το 3 ρίζα 7 και το α2 είναι το 5, 8. Δύο πήραμε. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε 3 και τα πήραμε 2 να δούμε τι γίνεται. Να εξετάσουμε. Να εξελιχθεί αν αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή όχι.
πάντα. Πάντα όταν μας τύχει κάτι τέτοιο, κάνουμε τον εξής, την εξής διαδικασία. Έχουμε το 3 ρίζα κοντά και έχουμε το 5-8. Βάζουμε και από ένα συντελεστή μπροστά, λάμδα 1, λάμδα 2, τα προσθέτουμε και λέμε αυτό να είναι ίσο με το 0 του χώρου, το 0-0. Επομένως φτιάχνουμε αυτή την εξίσωση. Και πάμε να βρούμε, είναι αναγκαστικά λάμδα 1 ίσο λάμδα 2, 0 ή όχι. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συνεπάγεται. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πράξεις, έτσι. 3 λάμδα 1, κόμμα ρίζα 7 λάμδα 1, συν. Έτσι γίνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού στον χώρο, έτσι. 5 λάμδα 2, κόμμα 8 λάμδα 2, ίσο 0,0. Συνεπάγεται. Τώρα έχουμε δύο στοιχεία. Τα στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου τα λέμε και διανύσματα, όπως είπαμε. Τώρα είναι ζευγάρια. Θα είναι 3 λάμδα 1 συν 5 λάμδα 2 κόμμα ρίζα 7 λάμδα 1 συν 8 λάμδα 2 ίσο 0,0. Εντάξει, για να είναι 0 αυτό το ζευγάρι, θα πρέπει η πρώτη συντεταγμένη 3 λάμδα 1 και 5 λάμδα 2 ίσο με το 0. Μετά θα είναι ρίζα 7 λάμδα 1 και 8 λάμδα 2 ίσο με το 0. Δεν κάνεις να ρωτήσει κάτι. Άρα το ερώτημα αν είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή όχι μας οδήγησε σε ένα γραμμικό σύστημα. Η άγνωση τώρα είναι λάμδα 1, λάμδα 2. Εντάξει, ας πούμε, ας πάμε να το λύσουμε με στοιχειώδη τρόπο, με όποιον τρόπο θέλουμε. Αφού η Μαρία μας έβαλε δυσκολίες με τις ρίζες, θα έκανα το εξής. Συνεπάγεται. Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη επί 8 και τη δεύτερη επί 5. Δηλαδή θα έχουμε 24 λάμδα 1 συν 40 λάμδα 2 ίσο με το 0. Τη δεύτερη επί 5, ο σκοπός μας είναι, θα δείτε τώρα έτσι, επί 5, 5 ρίζα 2, 5 ρίζα 7. Επί λάμδα 1 συν 40 λάμδα 2 ίσο με το 0. Αφαιρούμε κατά μέρη και τι θα έχουμε. Θα έχουμε τα λάμδα 2, φεύγουμε 40 λάμδα 2 και θα έχουμε 24 πλην 5 ρίζα 7 επί λάμδα 1 ίσο με το 0. Τώρα βέβαια, αν αυτός ο συντελεστής είναι 0, τότε το λάμδα 1 παίρνει οποιαδήποτε τιμή. Αλλά είναι 0 αυτό. Είναι διάφορο με την ενός. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι είναι διάφορο με την ενός αυτό. Γιατί να δεν ψώσει το τετράγωνο. Αν υποθέσουμε 24, αν αναρωτηθούμε πλην 5 ρίζα 7 είναι 0, σημαίνει θα είναι ίσα αυτά. Οπότε το ρίζα 7 θα έπρεπε να ήταν 24 πέμπτα. Είναι ένας άρρητος, ίσως με ένα ρητό. Αλλά αν αναρωτηθούμε ξανά μήπως είναι κάνουμε ένα λάθος, πώς θα το προχωράμε. Γιατί δεν ισχύει αυτό. Τι λες. Μπορούσαμε το 24 να το βάλουμε 6 ρίζα 2. Πώς. Το 24 να το βάλουμε 6 ρίζα 2. 24 δεν είναι 6 ρίζα 2, είναι
Εγώ έχω την εξής εκδοχή, μπορεί να βρείτε κανένα καλύτερο εσείς. Υψώνουμε στο τετράγωνο και θα έχουμε 5 στο τετράγωνο επί 7. Το κάνω και με πίσω. 24 που είναι 2 εις την τρίτη επί 8 στο τετράγωνο. 5 στο τετράγωνο και 7, ναι. Επομένως έχουμε εδώ έναν ακέραιο που η παράστασή του σε γινόμενο πρώτον είναι 5 επί 5 επί 7, ενώ εδώ η παράστασή του είναι διαφορετική. 2 στην έκτη επί 3 είναι. Επί 3 στο τετράγωνο. Να το πω, γιατί κάθε ακέραιος γράφεται κατά μοναδικό τρόπο σε γινόμενο πρώτον. Πώς αλλιώς αποδείξει κανείς ότι ένας άρετος δεν είναι ενισχυμένο αριθμό. Πάση περιπτώσει αυτό θα το δεχτούμε μέχρι να κάνουμε βασικά μαθήματα άλγεβρας, όπου αυτά αποδεικνύονται λεπτομέρως. Το πιστεύετε δηλαδή αυτό? Λοιπόν, εάν πούμε ναι, κάτι που ισχύει, συνεπάγεται λάμδα 1 ίσο με το 0. Άρα, άμα κοιτάξουμε μια οποιαδήποτε εξίσωση, επειδή το λάμδα 1 είναι 0 και το λάμδα 2 ίσο με το 0. Άρα αναγκαστικά, γράφοντας αυτή την παράσταση ίσο με το 0, οδηγηθήκαμε ότι οι συντελεστές είναι 0. Τελικά, η απάντηση είναι ότι τα ποια ήταν, 3 ρίζα 7, 3 ρίζα 7 και 5, 8 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αν έχετε κάποια απορία ή κάποιο ερώτημα, μην διστάζετε να ρωτάτε, έτσι. Παράδειγμα. Ο χώρος, ο διαγνισματικός χώρος B είναι 5. Οι συναρτήσεις από τους πραγματικούς στους πραγματικούς, έτσι ώστε υπάρχει η παράγωγος του F. Είναι οι παραγωγής είναι συναρτήσεις αυτό αυτό. Δεν είναι όλες οι συναρτήσεις προφανώς, γιατί δεν είναι όλες οι παραγωγές. Να εξεταστεί. Εάν η συνάρτηση F1, ο B λοιπόν έχει ως στοιχεία τώρα όχι ζευγάρια που ήταν ο R2, είναι άλλος χώρος τελείως. Θα δούμε όμως ότι είναι ίδια τα ερωτήματα. Η F1 που να είναι η A στην 2 χ και η F2 που είναι η A στην 3 χ είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τι θα κάνουμε? Πάντα, πάντα, μα πάντα, βάζουμε το ένα στοιχείο F1 εδώ πέρα, F2, βάζουμε και από ένα συντελεστή λάμδα 1, λάμδα 2, τα προσθέτουμε, τα εξισώνουμε με το μηδενικό στοιχείο του χώρου τώρα. Μαρία, ποιο είναι το μηδενικό στοιχείο του χώρου? Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ο χώρος ποιος είναι, είπαμε ο Β. Είναι ο χώρος των συναρτήσεων που παραγωγίζονται. Επομένως, ποιο είναι? Είναι η συναρτήση.
Είναι η έκπτωση του ίσο με το 0 για κάθε έχει. Δεν είναι μια συνάρτηση που μηδενίζεται κάπου. Όχι, απλώς το τονίζω, δεν είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, ίσο η συνάρτηση 0 όπου 0 ίσο με το 0 για κάθε είναι η σταθερή συνάρτηση και δεν παραγωγήσετε. Επομένω είναι μέσα στο φω. Συνεπάγεται λάμδα 1 επί A στην 2 χ συν λάμδα 2 επί A στην 3 χ ίσο με 0 για κάθε χ στο άλλο. Μπορούμε από αυτή τη σχέση να βγάλουμε ότι το λάμδα 1 και το λάμδα 2 είναι 0. Τι λέτε, έχει καμιά ιδέα. Τι λες, πώς είναι το μικρό σου. Γεια. Αν μελετήσουμε τη συνάρτηση, να κάνουμε λέξη συνάρτηση και απορρίψουμε τις ρίζες και τις ρίζες της, οτιμούν το μηδέν. Δηλαδή τι. Το λάμδα 1 και το λάμδα 2 όμως το πρόβλημά μας είναι ότι είναι άγνωστο, δεν ξέρουμε. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ότι ξέρουμε αν είναι κάποιο αριθμό που δεν ξέρουμε. Είναι κάποιο αριθμό, αλλά είναι προσδιορισμένο να το προσδιορίσουμε. Ναι, αλλά το παραλογίζουμε. Ναι. Το ερώτημα είναι ότι τα λάμδα 1 και λάμδα 2 είναι κάποιοι αριθμοί συγκεκριμένοι, άγνωστοι όμως, και η μόνη υπόθεση που ξέρουμε γι' αυτό είναι ότι είναι 0 για κάθε χ. Είναι η μηδενική συνάρτηση. Τι λες, πώς είναι το μικρό σου. Ναι. Εσύ, εσύ, που πήγαινε. Να βγάλουμε πολλά παράγοντα. Το έχεις. Ναι, και μετά τι θέλω. Λες λοιπόν, έτσι, το συζητάμε. A στην 2 χ και μέσα τι. Λάμδα 1. Λάμδα 2, A στην χ, αυτό λες, ίσο με το 0 για κάθε χ. Ωραία, και μετά ο συλλογισμός μας τι θέλει. Αυτό είναι διαφορετικό από το 0 για κάθε χ, άρα θα είναι 0 αυτό. Ωραία, συμφωνείτε σε αυτό. Επειδή αυτό είναι διαφορετικό από το 0 για κάθε χ, συνεπάγεται λάμδα 1 συν λάμδα 2 επί A στην χ ίσο με το 0 για κάθε χ. Ναι, αλλά δεν φτάσαμε για λάμδα 1, λάμδα 2 κάτι. Τι λες εσύ. Εάν δούμε ότι για κάθε χ το A στην 2 χ και το A στην 3 χ δεν είναι διάστημα μηδενός. Λες από την αρχή τώρα, δεν λες εδώ. Τι αν πούμε. Αν πούμε ότι για κάθε χ το A στην 2 χ και το A στην 3 χ είναι διάστημα μηδενός. Αυτό είναι, δεν είναι, το ξέρετε από σχολείο. Ναι. Οπότε, λάμδα 1 και λάμδα 2. Όχι, γιατί κοίταξε να σου πω. Το 2 και το 3 δεν είναι μηδενικά. Αλλά εάν σου βάλω λάμδα 1, 3 και λάμδα 2, πλην 2, δεν είναι 0 αυτό. Δηλαδή ένα άθροισμα, αν είναι 0 το κάθε προστατέως είναι 0. Αλλά αν είναι 0 δεν σημαίνει κάθε προστατέως είναι 0. Εδώ κάτι πιο ισχυρό έχουμε για να οδηγηθούμε σε αυτό. Τι λες εσύ, Πέτρο. Ποιος, ο. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι τα λάμδα είναι και λάμδα δεν είναι σύνοδο και δεν, τότε είναι και τα δύο διάφορα του. Γιατί από την εξίσω είμαστε ύφαμα που βγαίνουν μηδέν σε πάγκη και το άλλο. Όπως είπαμε. Πώς τι είπες. Το καταρχήν είχε κάνει και τα δύο μηδέν και τα δύο διάφορα του μηδενός. Αναγκαστικά από την εξίσω. Είμαστε εδώ, αυτός λες. Ναι, ή αυτός ο προστατέως ή αυτός. Όχι, τα καταλάβετε ένα λάμδα 2, είτε και ίσως οι τελευταίες είναι 0, είτε και οι δύο διάφοροι του μηδενός. Και ο λόγος είναι ότι οι συναντήσεις μας, έψιλον στην 2 και έψιλον στην 3 είναι πάντα θετικές. Άρα, παράδειγμα, το λάμδα 1 ήταν 0, τότε θα έχουμε λάμδα 2. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ένας θετικός και ένας αρνητικός. Γιατί. Ωραία, δεν μας ενδιαφέρει. Υποθέτουμε λοιπόν ότι είναι και οι δύο διάφοροι του μηδενός.
μηδενός. Συμφωνείς σε αυτό. Ότι μπορεί το ένα να είναι θετικό και το άλλο να είναι αρνητικό, οπότε να... Λοιπόν, λες, φτάνουμε εδώ. Ναι. Και μετά τι κάνουμε. Αν βάλουμε, βάλουμε όπου, επειδή ναι, ισχύει ναι, για κάθε χ, λες, ναι, βάζουμε όπου χ το λογάριθμο. Ναι. Παίρνεις αυτή τη σχέση τώρα ή την αρχική. Από κάτω, από κάτω, την τελευταία. Χωρίς τη σχέση. Άρα οδηγούμαστε εδώ. Ναι. Επειδή ισχύει για κάθε χ, βάζουμε όπου χ το λογάριθμο. Ναι. Για χ, λοιπόν. Τον επέριο λογάριθμο λοιπόν, αυτό, έτσι. Ναι. Όχι το 10. Λογάριθμο του χ. Λογάριθμο. Λογάριθμο, ποιο λογάριθμο. Ας πούμε, δεν έχει σημασία, ας πούμε το 1, δηλαδή πρώτο το 0. Αν βάλουμε χίσουμε το 0 παράδειγμα. Για χίσουμε το 0. Ναι. Συνεπάγεται λάμδα 1 και λάμδα 2 επιέσει τη μηδενική είναι 1, χίσουμε το 0. Ωραία. Εντάξει, είμαστε πολύ κοντά. Για χ ίσον... Για χ ίσον 1. Θα έχουμε λάμδα 1 συν λάμδα 2 επί ε, ίσον με το 0. Αφαιρούμε κατά μέλη. Συνεπάγεται. Αφαιρούμε κατά μέλη και θα έχουμε λάμδα 2 επί 1 πλην ε ίσο με το 0. Τον αριθμό ε όμως το ξέρουμε πως είναι, έτσι δεν είναι 1. Όμως αυτό είναι διαφορετικό από το 0. Συνεπάγεται λάμδα 2 ίσο με το 0. Συνεπάγεται, αφού το λάμδα 2 είναι 0, αναγκαστικά και το λάμδα 1 ίσο. Ωραία, πολύ καλή. Είναι πολλές λύσεις. Μπορεί κανείς αντί να βάλει λογάριθμο και ένα, να βάλει κάποιους άλλους αριθμούς. Ή όπως πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι αφού η εξαρτησία δεν είναι σταθερή. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αν θέλουμε. Αν φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις από εδώ. Αυτό ισχύει λοιπόν για κάθε χ που είπε η Μήτρο, έτσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή το λάμδα 2 να είναι διαφορετικό του μηδενός, οπότε συνεπάγεται, μπορούμε να λύσουμε ως προς A στην χ, ίσον πλην λάμδα 1 δια λάμδα 2, μπορούμε να διαιρέσουμε λοιπόν, ή το λάμδα 2 ίσον με το 0. Αλλά αν συμβαίνει το πρώτο, θα βρούμε ότι η A στην χ είναι μια σταθερή συνάρτηση. Απορρίπτεται. Και οδηγούμαστε ότι λάμδα 2 ίσον με το 0 και αναγκαστικά βγάζουμε μετά και λάμδα 1 ίσον. Γραμμικά ανεξάρτητα στοιχεία διαλύσματα ενός χώρου καθορίζουν μέσα στον χώρο κατευθύνσεις. Ο χώρος, θα δούμε αργότερα των συναρτήσεων, είναι απειροδιάστατος, είναι άπειρες διαστάσεις, κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε τόσο εύκολα. Και επομένως η συνάρτηση A στην 2 χ και A στην 3 χ καθορίζουν ανεξάρτητες κατευθύνσεις μέσα σε ένα χώρο απειρών διαστάσεων. Το R2, κάνουμε το πρώτο παράδειγμα, είναι ο διανυσματικός χώρος των διανυσμάτων του επιπέδου στην πραγματικότητα και βρήκαμε ότι έχει δύο ανεξάρτητες διευθύνσεις. Για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι τρία στοιχεία του R2
δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Τέλος πάντων, εμείς για να το εξετάσουμε αν είναι ή όχι, κάνουμε την ίδια δουλειά, έτσι. Απάντηση. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βάζουμε λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3. Και τα προσθέτουμε και τα εξισώνουμε ίσο με το 0,0. Εάν αναγκαστικά φτάσουμε στο σημείο να αποδείξουμε ότι οι συγκαταστές λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3 είναι 0, τότε είναι ανεξάρτητα. Αν δεν είναι 0 αναγκαστικά, δεν είναι ανεξάρτητα, θα τα ονομάσουμε αυτά γραμμικά εξαρτημένα. Αλλά ας εξετάσουμε μαθηματικά τι γίνεται. Αυτή η σχέση λοιπόν είναι ισοδύναμη με 2. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς, λάμδα 1,2 λάμδα 1 συν 3 λάμδα 2,4 λάμδα 2 συν 5 λάμδα 3,6 λάμδα 3 συνεπάγεται. Άμα προσθέσουμε θα είναι κατασυντεταγμένος, έτσι. Θα είναι η πρώτη συγγραμμή, θα είναι λάμδα 1 και 3 λάμδα 2 και 5 λάμδα 3 ίσο με το 0. 2 λάμδα 1 και 4 λάμδα 2 και 6 λάμδα 3. Άρα το ερώτημα αν είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή όχι αυτά τα στοιχεία μας οδηγεί πού? Στο ερώτημα αν αυτό το γραμμικό σύστημα με αγνώστους λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3 έχει κάποια λύση η οποία δεν είναι το 0. Δηλαδή αν υπάρχουν λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3, όχι όλα 0, που ικανοποιούν αυτό το σύστημα. Και είπαμε, επειδή τώρα δεν έχουμε αναπτύξει σκέψεις και λύσεις για τα γραμμικά συστήματα, ας το κάνουμε στοιχειολός. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Εγώ θα έκανα το εξής, πάντως. Με πολλούς τρόπους μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Λάμδα 1 συν 3 λάμδα 2 ίσον πλην 5 λάμδα 3. Πάμε το λάμδα 3 στο δεύτερο μέρος, 2 λάμδα 1 συν 4 λάμδα 2 ίσον πλην 6 λάμδα 3. Συνεπάγεται. Ωραία. Αντιμετωπίζουμε αυτό το σύστημα σαν να είναι η άγνωστη το λάμδα 1 και το λάμδα 3, και το λάμδα 3 είναι ένας ελεύθερος άγνωστος. Λοιπόν, κοιτάξτε, πολλαπλασιάζουμε την πρώτη επί 2 και θα έχουμε 2 λάμδα 1 και 6 λάμδα 2 ίσον πλην 10 λάμδα 3. Την άλλη δεν την πειράζουμε, 2 λάμδα 1 και 4 λάμδα 2 ίσως είναι 6 λάμδα 2. Αφαιρούμε κατά μέλη και θα έχουμε 2 λάμδα 2 ίσον από την πρώτη αφαιρούμε τη δεύτερη πλην 10 συν 6 πλην 4 λάμδα 2. Συνεπάγεται λοιπόν λάμδα 2 ίσο πλην 2 λάμδα 3
Άρα βρήκαμε το λάμδα 2 συναρτήσει του λάμδα 3 και αν βάλουμε εδώ όπου για να βρούμε το λάμδα 1 θα είναι ίσο με δι. Λιν 5 λάμδα 3 λιν 3 αντί για λάμδα 2 βάζουμε το ίσον του συν γιατί δίνει κι άλλο πλήν 6 λάμδα 3. Προσέξτε μην κάνω κανένα λάθος και αναρωτιόμαστε. Ίσον λάμδα 3. Συμφωνείτε? Okay. Άρα μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα λοιπόν λάμδα 1 ίσον λάμδα 3. Ωραία, ο σκοπός μας είναι να σκεφτούμε για αυτό το σύστημα αν έχει και μία μηδενική λύση. Παρατηρούμε ότι το σύστημα αυτό εδώ έχει και μη μηδενικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, αυθαίρετα μπορούμε να πούμε για λάμδα 3 ίσον το 1 έχουμε λάμδα 2 ίσον λιν 2 και λάμδα 1 ίσον 1. Άρα τα στοιχεία ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Εδώ δίνουμε και έναν ορισμό. Αν τα στοιχεία α1, α2, αk του διανυσματικού χώρου είναι γραμμικά ανεξάρτητα, δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Δεν είναι ανεξάρτητο. Λέμε ότι είναι γραμμικά εξαρτημένο. Στην περίπτωσή μας λοιπόν αυτά τα τρία διανύσματα, τα τρία στοιχεία είναι γραμμικά εξαρτημένα, ενώ τα δύο πρώτα που είχαμε την ορίσα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Οι δύο συναρτήσεις, θεωρούμενα στοιχεία του χώρου, να συναρτήσουν γραμμικά ανεξάρτητα και τα λοιπά. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Thank you.
Θα συνδέσουμε τη γραμμική εξάρτηση ή ανεξαρτησία με την αντιστρεψιμότητα του πίνακα των γραμμών ή των στυλών του. Αλλά προς το παρόν ας προετοιμάσουμε να αποδείξουμε μια τέτοια. Προκαταβολικά σας λέω ότι εφόσον δώσαμε τον ορισμό ένας αντιστρέψιμος πίνακας, πρέπει να είναι τετραγωνικός και να υπάρχει ένας β, που αβ ίσως με το μοναδιαίο, το θυμόσαστε. Και μένουμε στους τετραγωνικούς πίνακες 2x2. Κάθε πίνακας έχει μία ταυτότητα, στην ταυτότητα δεν γράφει πόσες γραμμές τη φωστής, έτσι. Μεταξύ άλλων είναι και ένας αριθμός που λέγεται ορίζουσα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για ορίζουσα. Πάντως, αυτή αβγδέλτα, αυτό εδώ πέρα, αυτό το νούμερο, λέγεται ορίζουσα του πίνακα 2x2. Αλλά προς το παρόν μπορούμε να μην το χρησιμοποιούμε τη λέξη όμως. Θέλουμε να αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Ποια κατεύθυνση θέλεις. Θα πρέπει, αν είναι αντιστρέψιμος, να αποδείξουμε... συγγνώμη, δεν έγραψα τι πρέπει να κάνετε. Αυτό, αλφα, δέλτα, πλην βήτα, γάμα, διάφορο του μηδενός. Συμπληρώστε το εδώ. Αυτή η παράσταση είναι διάφορο του μηδενός. Αλλιώς δεν έχει, δεν είχε νόημα αυτό εδώ. Καλά, και γιατί δεν μου είπες, έβγαλες νόημα εκεί πέρα. Μην τρέπεστε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Να ισχυριστούμε ότι είναι αντιστρέψιμος και να αποδείξουμε ότι ισχύει εκείνο ή το αντίστροφο. Ποιο θέλεις να αποδείξουμε. Να ισχυριστούμε ότι είναι αντιστρέψιμος, έστω λοιπόν. Έστω. Ο πίνακας α είναι αντιστρέψιμος. Τότε υπάρχει. Υψη ζε το μέγα με αλφα βήτα ίσον βήτα αλφα ίσον με το μοναδίαιο πίνακα 1 0 0. Δηλαδή αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα επί χύψη ζε το μέγα πίσω χύψη ζε το μέγα κάνουμε τις πράξεις εδώ. Το πρώτο γινόμενο θα είναι αλφα χ και βήτα ζ. Αλφα χ και βήτα ζ. Αλφα ψ συν βήτα ωμέγα. Γάμα χ. Γάμα χ συν δέλτα ζ. Γάμα ψι ποιο του το λες το στοιχείο 2-2 θα είναι γάμα ψι και δέλτα ωμέγα. Άμα δείτε κανένα λάθος πείτε πίσω. Χι αλφα συν ψι γάμα ή άλλο συν ψι γάμα χι βήτα
στην υψη δέλτα. Z αλφα συν ωμέγα γάμα Z βήτα συν ωμέγα δέλτα. Άρα οδηγούμαστε πού? Οδηγούμαστε στις εξής εξισώσεις. Συνεπάγεται το αχ συν βζ ίσον χα συν γάμα ψ ίσον με το 1. Πέρα, έτσι. Στη θέση 1-2 α ψ και β ω. Άλφα ψη και βήτα ωμέγα ίσον χι βήτα και ψη δέλτα ίσον με το 0. Αυτό γάμα χι συν δέλτα ζε ίσον ζήτα άλφα και ωμέγα γάμα ίσον με το 0 και γάμα ψ συν δέλτα ωμέγα ίσον ζήτα βήτα συν ωμέγα δέλτα ίσον με το 1. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικά πολύπλοκο αυτό. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι ότι έχουμε αυτό το σύστημα των εξισώσεων, τα γνωστά είναι τα α, β, γ, δ. Η μόνη υπόθεση είναι ότι αΔ και βγ διάφορο το μηδενός και θέλουμε να αποδείξουμε την ύπαρξη των χ ψ ζ ω ώστε να ικανοποιούνται αυτά. Πριν από αυτό μπορούμε να κάνουμε και διάφορα αριθμητικά παραδείγματα για να δούμε πώς πάει το ζήτημα. Γιατί δεν είναι τώρα να σας πω λύνεται έτσι και λοιπόν, να το μάθουμε. Οπότε πάει ψάχνοντας κανείς, θα το δούμε τώρα, πάει ψάχνοντας κανείς, ως εξής. Ας πάρουμε έναν πίνακα 2x2. Πες μου ένα πίνακα 2x2. Τυχαίο. Ναι, πες, 4 αριθμούς. 2, 3. Ναι. 5-7. Λοιπόν, άμα δεν ξέρουμε γιατί πώς να το προχωρήσουμε, κάνουμε και με τα υπολογιστικά πακέτα. Αυτά δεν έχουμε επιφυλάξεις. Λοιπόν, να σας το δείξω τι κάνουμε. Λοιπόν, είχαμε πει το υπολογιστικό πακέτο, το Wolfram. Όσοι δεν έχουν υπολογιστή σπίτι τους μπορούν να έρχονται να εξασκούνται εδώ στο εργαστήριο. Λοιπόν, δίνουμε τον πίνακα. Ποιο είπαμε? Ποιο? 2. 2-3. Ναι. Λοιπόν, η εντολή είναι η εξής. Μέσα σε δύο αγγείλες γράφουμε την πρώτη γραμμή ξανά με αγγείλη 2-3, είπαμε, με κόμματα, κόμμα 5-7. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι απλό. Αυτό λοιπόν που του δίνουμε σαν εισαγωγή στο πακέτο είναι ο πίνακας που η πρώτη γραμμή είναι 2-3 και η δεύτερη είναι 5-7. Κάθε γραμμή είναι μέσα σε αγγείλες χωριζόμενες με κόμμα τα στοιχεία και βάζουμε και δύο αγγείλες επιπλέον. Για να δούμε τι θα πάρει ως input αυτό το πακέτο. Πατάμε εδώ
ως input, δηλαδή το πήρε ότι είναι, πρόκειται για έναν πίνακα 2, 3, 5, 7. Εδώ έχει διάφορα στοιχεία που θα τα μάθετε σιγά σιγά. Το plot είναι να ζωγραφίσουν κάποια χαρακτηριστικά. Εδώ μας λέει για την ορίζουσα. Η ορίζουσα είναι αυτός ο αριθμός που είναι 2, 7, 14, πλην 3, 5, 15, άρα είναι πλην 1. Καλά, εδώ είναι το ίχνος, θα το δούμε σιγά σιγά, το χαρακτηριστικό πολυόνυμα, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα. Τον αντίστροφό του δεν βλέπω. Α, το inverse. Άρα το αντίστροφό του υπάρχει και είναι πλην 7, 3, 5, πλην 2, πλην 7. Για κράτησέ το αυτό να το γυρίσουν. Πλην 7, 3, 5, πλην 2. Δηλαδή αυτό ισχυρίζεται ότι 2, 3, 5, 7. Επί. Ποιος είναι αυτός ο πίνακας? Μείον 7. 3. Ναι. 5 μείον 2. 5 μείον 2. Αυτό θα πρέπει να μας δίνει το μονοδιαίο πίνακα. Για να σκάνουμε τις πράξεις. 2 επί πλήν 7 είναι 14. Συν 15, 1. 2, 3, 6. Πλήν 6, 0. Πλήν 35, συν 35, 0. 3, 5, 15. Πλην 14, 1. Το ίδιο θα έβρισε να εμφανιστεί, αλλά κάνουμε και αντίστοιχο στη διάσταση. Άρα αυτός πώς το βρήκε λοιπόν? Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε κοιτώντας αυτό το σύστημα τι μπορούμε να κάνουμε και να τα βρήσουμε. Τα υπολογιστικά πακέτα είναι κρίσιμα, διότι μπορεί να ξέρουμε πώς υπολογίζουν την ελληνικά, αλλά άμα είναι και τεράστιοι υπολογισμοί, να κάνουμε μια νύχτα ή μια μέρα να υπολογίσουμε και να φτάσουμε στο τέλος και να έχουμε την αμφιβολία που μπορεί να κάνουμε κανένα λάθος. Έτσι, γι' αυτό μην διστάζετε να χρησιμοποιείτε, έχοντας βέβαια και μήπως μας απαντήσουν και λάθος. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.